Σε βουνά από έγγραφα κάθονται εδώ και μήνες οι εκατοντάδες υποθέσεις αγροτών από τον νομό Ηρακλείου, που αν και θα έπρεπε ήδη να έχουν λάβει την επιστροφή ΦΠΑ για το 2012, ακόμη περιμένουν και φαίνεται ότι θα περιμένουν για πολύ, αφού εργαζόμενοι για να προωθήσουν τις υποθέσεις αυτές και να φτάσουν στην επιστροφή χρημάτων, πολύ απλά στην ΑΔΟΗ δεν υπάρχουν. Υπήρχε μια προτεραιότητα και όσο είχαμε υπαλλήλους εδώ που ασχολούνταν με το θέμα αυτό, ασχοληθήκανε. Και ήδη εδώ μπροστά μου έχω 6 τίτλους έκπτωσης, δηλαδή που αφορούν επιστροφές αγροτών που είναι πάνω από 300 χιλιάρικα. Φανερή κοροϊδία είναι. Είναι δυνατό να κάνει να πάρουν οι αγρότες λεπτά και να λένε πως δεν έχουν υπαλλήλους να τους τα δώσουν? Ένας υπάλληλος μπορεί να τους τα δώσει. Η κατάσταση στην πρώτη δημόσια οικονομική υπηρεσία Ηρακλείου είναι στο απροχώρητο, επισημάνθηκε από τον αναπληρωτή προϊστάμενο, που επιβεβαίωσε τα ποσά που εκκρεμούν πως είναι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Αν δεν βρεθούν οι υπάλληλοι, δεν νομίζω να τελειώσει μέσα στο χρόνο. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν υπάρχει διαθέσιμος υπάλληλος για αυτό το θέμα. Έχει γίνει μετακίνηση προσωπικού και είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Δεν προχωράνε οι αιτήσεις των αγροτών για την επιστροφή του ΦΠΑ του 12, που κανονικά αυτό το θέμα έπρεπε να έχει κλείσει από τον Ιούλιο. Είναι απαράδεκτο. Αφού το κράτος μας δεν έχει λεφτά, έχουν οι καημένοι, οι βουλευτές μας, οι υπουργοί μας, οι πρωθυπουργοί μας. Ο αγρότης αναστανάζει, δεν έχει να φάει. Δεν έχει να φάει ο αγρότης. Και συνέχεια χαράτσα στα σπίτια εδώ εκεί. Πού θα μας τάξουν? Αγανακτισμένοι αγρότες που βιώνουν μια από τις δυσκολότερες χρονιές με βάση την κακή σοδιά από τα ελαιόδεντρα, ζητούν άμεσα να αποκατασταθεί η αδικία σε βάρος τους, μιλώντας για αδιαφορία από την πλευρά της πολιτείας, που αφήνει με απολύσεις, διαθεσιμότητες ή μετακινήσεις γυμνές τις υπηρεσίες. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα με έγγραφα πάνω στο Υπουργείο Οικονομικών. Μας έχει απαντήσει θετικά ότι θα μετακινήσει υπαλλήλους από τη Β' ΔΟΗ στην Α για να προχωρήσει τη διαδικασία αυτή. Αυτό όμως βλέπουμε ότι δεν γίνεται. Αντίθετα, παίρνουν κι άλλους υπαλλήλους από την Α και τους πάνε στη Β'. Ποιος θα διαφερθεί για μας? Κανείς, δυστυχώς. Όλοι κοιτάζουν την Μέρκελ στη Γερμανία. Είναι αυτό αποκλειστικά η ευθύνη στο προσωπικό που δεν δίνει τα χρήματα των αγροτών? Δεν νομίζω. Το θέμα με τις καθυστερήσεις στην επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες του νησιού έφτασε και στη Βουλή από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μιχάλη Κριτσοτάκη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, το προηγούμενο διάστημα η Ένωση Ηρακλείου, προκειμένου να τρέξουν με ταχύτητα κάποιες υποθέσεις και να πληρωθεί ο κόσμος, διέθεσε προσωπικό προκειμένου να συγκεντρωθούν όσα στοιχεία απαιτούνταν και να σταλούν τα εντάλματα πληρωμής.